Έτσι θα βγει. Χωρίς να καλέσουμε σε σκηνή τον αγαπημένο σου συνεργάτη και φίλο Γιώργο Θεοφάνου να σε συνοδεύσει στο πιάνο. Περνάω και εμένα. Έχει πάρει 4 βραβεία σε φεστιβάλ τραγουδιού, σε διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού. Έχει γράψει μουσική για 113 ταινίες, 90 θεατρικές παραστάσεις. Και πάνω από 1500 τραγούδια. Τον συμπεριλαμβάνει σε δίσκο με τους μεγαλύτερους αξιοφωνίστες του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Κατσαρός. Εγώ ήρθα στην Αθήνα πριν 35 χρόνια και αν δεν ήταν αυτή η αγκαλιά αυτού του ανθρώπου, δεν ξέρω αν θα ήταν ίδια τα πράγματα. Δεν θα ήταν τίποτα του ίδιου για μένα. Και σε ευχαριστώ, γι' αυτό. Το μόνο που μπορώ να σου κάνω δώρο είναι ένα μικρόφωνο να δώσουμε, παρακαλώ, στο μαέστρο. Και να σας παρακαλέσω, γιατί δεν χρειαζόμαστε τραγουδιστή, να παίξουμε ένα ρεφρενάκι για τον μαέστρο. Ένα λίγο έτσι σ' αγαπώ, γιατί αυτό το σ' αγαπώ, γι' αυτό το σ' αγαπώ μάλλον γίνονται όλα, έτσι δεν είναι, μαέστρο. Λά, θα παίξουμε. Το επόμενη φάση. Το παιχνίδι τότε.
Κύριο Κώστα Χατζή, μπορώ. Ω, κάνουμε πάντα, χωρίς πρόβα θα παίξουμε οι τρεις μας. Θα παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Κατσαρός για τον Κώστα Χατζή πριν πόσα χρόνια. Ή δεν λέμε χρόνια τώρα σε αυτή την παράσταση. Να μην ξέρουμε πότε. Καλησπέρα σας και καλώς όρισα. Έχω δίπλα μου δύο λόφους. Εγώ με τον Μπότσαρο. Και θα ήθελα να μιλήσω για τον Γιώργο Κατσαρό. Όταν ήρθα στην Αθήνα για να περάσω σε αυτό το χώρο που είχε ετοιμάσει μπαλάδες που αναφέρονται σε ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινα καθήκοντα, να καταγγέλλω την πολιτεία με σεβασμό. Και αυτό μετά τα Χριστούγεννα κλείνω 70 χρόνια σε αυτόν τον χώρο. Αλλά έχουμε μια εξίσωση που δεν μπορούσε κανείς να αντιλήσει. Έχω 70 χρόνια σε αυτόν τον χώρο και είμαι 51 στα 50. Για να γελάτε πάνω να πει, δεν σας πείθω. Δεν με πειράζει. Επειδή ήμουν αγίφτος, είχα δυσκολίες, ήταν άλλα χρόνια τότε. Ο άνθρωπος που με αγάπησε και με υποστήριξε ήταν ο Γιώργος Κατσαρός. Τότε με παρουσιάζανε σαν, επειδή σαν σιγκάνος, και ήμουνα και το αγόρι, γιατί ήμουνα το πρώτο. Φοβούσαμε πάντοτε στη φυγή το πρώτο αγόρι βάζει σκουλαρίκι και τέλος πάντων με είδαν τότε με σκουλαρίκια και αυτά και με περνάγανε ότι είμαι ξένος. Και τραγούδαγα ξένα τραγούδια, Λατινικής Αμερικής, τζαζ και τα λοιπά, ξέρω. Και στα αναψυκτήρια που πήγαινα και με φωνάζουν και με παρουσιάζουν πότε ήμουν Σπανιόλος, πότε ήμουν Βραζιλιάνος. Και επειδή οι άλλοι λέγανε τα τραγούδια πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ ήμουν βραχνοκόκκινος και έλεγα τσιγάνικα. Και από κάτω ερχόταν η φυλή στα αναψυκτήρια
και φωνάζουν από κάτω γιατί αυτοί τα λέγανε καλύτερα από μένα και γι' αυτό έλεγα εγώ τσιγκάρι. Και η φυγή από κάτω φώναζε, αυτό το μαύρο είναι δικό μας, είναι αυτό το μαύρο. Δηλαδή και εκεί λέμε ένα έτσι. Εγώ ξέρω και λέω σχολιάμαι την Αγία Βαρδάρα κάτω. Κάτι που συνέβη και δεν μπορώ να, γιατί έχουν κι άλλη σειρά. Πέρασα στη ραδιοφωνία. Έχω συμπτώματα, γιατί έχω κάποια πράγματα που μπορεί να... που πέρασα σε αυτόν τον χώρο. Ήταν όχι ότι το άξιζα, αλλά πιστεύω στις συμπτώσεις. Και έχω επιχειρήματα γι' αυτό. Και έδωσα εξετάσεις και είχε περάσει, η επιτροπή ήταν όλοι που ήταν ο Καπνίσης, ήταν όλοι τζαζίστες. Και με περάσαν γιατί ήμουν αβραχνό κόκκονας. Αλλά μετά όμως το... Πάντως το τραγούδι του Γιώργου δεν το είπες με και, και τότε έπρεπε να παρουσιαζόμαστε όποιοι περνούσαν δηλαδή, για την επιτροπή αυτή, έπρεπε στο κεντρικό. Και εκεί ο Μάρκο, όταν βγήκα για να τραγουδήσω, ήταν Χατζηδάκης, Θοδωράκης, όλοι αυτοί, οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ έτσι. Είχαμε συναυλίες στο κεντρικό το θέατρο και ο Βαρδάκης τότε που ήταν διεθνής ζήτησε κάθε σε κάθε συναυλία να έχουμε και ένα καινούριο τραγουδιστή που πρόκειται να προχωρήσει. Εγώ λοιπόν πρότεινα τον Κώστα το Χατζή. Και τι συνέβη. Ο Κώστας τρακαρίστηκε. Αισθάνθηκε άσχημα γιατί πρώτη φορά κατέβαινε σε αυτό το γήπεδο που λεγόταν Εθνικό Θέατρο. Όχι το Εθνικό, λάθος. Το Εθνικό. Ναι. Και ξεκινάμε να κάνουμε τη συναυλία και ο Κώστας, όπως είπα, έπαθε ένα θράκ και δεν μπορεί να συνεχίσει. Και κατεβαίνω από το πάρκο, του πιάνω το χέρι, του σφίγγω και αυτό ήταν. Από εκεί και πέρα, όσες φορές τραγούδησε, ήταν θαραλέος με τη βραχνοκόκορα που λέει τη φωνή του, γιατί αξίζει αυτό που είναι ο Κώστας ο Χατζής. Νύχτα, ο πικρός ο χωρισμός.
ζωής κατάστηκα με βρήκε με πήρε το δάκρυ μου καιρό μα ο καημός δεν βγήκε. Χέρι σου να μπει το πόνο μου να ακούσει κι από το αίμα της λυγής το κρίμα σου να λούσει να λούσει. Απόψε λάδε, σε χωρίζουνε
οι ομορφιές και τα στολίδια. Από ψηλάς αντικρυξίες βάλουνε το σώμα ασημαντή, ασημαντή που στη στιγμή, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί. Ή, ή, νύ.